Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η είδηση της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Εκτόξευση των κρουσμάτων κορονοϊού σήμερα με τις νέες μολύνσεις να τριπλασιάζονται σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα ανακοινώθηκαν 25.566 νέες μολύνσεις με την Αχαΐα να καταγράφει 797. Στο μεταξύ, η ανησυχία προκαλεί αύξηση των νοσηλιών στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την Αχαΐα το γεγονός ότι στο Καραμανδάνιο νοσηλεύονται με κορονοϊό 7 παιδιά, ενώ συνολικά οι κλίνες COVID είναι 8. Θα δούμε, κυρίες και κύριοι, και στη συνέχεια του δελτίου μας της πανδημίας και του κορονοϊού. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Η κυβέρνηση αυξάνει και άλλο τις επιδοτήσεις στο ρεύμα για το μήνα Ιούλιο, τόσο για τους οικιακούς χρήστες, όσο και για τους επαγγελματίες, καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου ακολουθούν ξέφρενους ρυθμούς. Η κάλυψη των αυξήσεων από την ρήτρα αναπροσαρμογής κυμαίνεται πλέον από 85 έως και 100%. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε λοιπόν και άλλες αυξημένες επιδοτήσεις για τον μήνα Ιούλιο και μάλιστα κυρίως οι επαγγελματίες βλέπουν τους λογαριασμούς που λαμβάνουν να είναι στα περισσινά επίπεδα. Ναι. Τι γίνεται, είναι... Έχει ενισχυθεί σημαντικά, θα λέγαμε, και αυτό το ομολογούν και οι ίδιοι επαγγελματίες. Όμως, να αρχίσουμε πρώτα από τους καταναλωτές, γιατί είναι και ο περισσότερος κόσμος. Η νέα επιδότηση φτάνει στα 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα έφη, η οποία δεν θα έχει εξαιρέσεις ούτε εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή θα ισχύει για όλους και για όλα τα επίπεδα καταναλώσεις. Δηλαδή ανά μεγαβατόρα θα υπάρχει αυτή η επιδότηση. Επίσης, αυτή η ενίσχυση αυξάνεται στα 240 ευρώ για τους δικαιούχους του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, οι οποίοι με αυτή την επιδότηση, το βοήθημα, θα καλύψουν, όπως λέει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το 100% της ρήτρας αναπροσαρμογής. Δηλαδή, θα απαλλαγούν πλήρως από αυτό το βάρος. Όσον αφορά τα επαγγελματικά τιμολόγια που προανέφερες, να πούμε ότι για τις επιχειρήσεις που έχουν καταναλώσεις έως 35 kV, μιλάμε για αρτοπία, εμπορικά καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, μίνι μάρκετ, περίπτερα, όλες τις μικρές ατομικές ή οικογενειακές επιχειρήσεις, η επιδότηση ανεβαίνει στα 192 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και επίσης για τους υπόλοιπους επαγγελματικούς και βιομηχανικούς πελάτες, στα 35 δηλαδή kV και άνω, η επιδότηση πάει στα 148 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η ενίσχυση για τους αγρότες, για τα αγροτικά τιμολόγια, είναι ακόμα πιο σημαντική, φτάνει τα 213 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό τι μας δείχνει, Έφη? Μας δείχνει ότι πλέον στους λογαριασμούς Ιουλίου που θα αρχίσουν να εκδίδονται από τον Αύγουστο, αντιλαμβανόμαστε ότι η αύξηση θα είναι ακόμα πιο μεγάλη, η επιβάρηση μάλλον από την ρήτρα αναπροσαρμογής, και όπως καταλαβαίνεις τρέχει από τώρα η κυβέρνηση προκειμένου να προλάβει τα χειρότερα. Αυτό βέβαια σε συνδυασμό και με το μέτρο της αναστολής της ρήτρας αναπροσαρμογής, που όπως αναφέρει η κυβέρνηση έχει περάσει από την Μετροπολογία, από τη Βουλή και θα ισχύσει από τα τιμολόγια του Αυγούστου. Μένει να δούμε όμως αυτό πώς θα εφαρμοστεί. Αν θα εξαλειφθεί δηλαδή πλήρως η ρήτρα αναπροσαρμογής ή αν θα προσαρμοστεί, θα αφομοιωθεί στο τιμολόγιο, το γενικό τιμολόγιο των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, και θα δούμε μία ή άλλη. Δηλαδή, απλά δεν θα επαναφέρεται αυτή η επιβάρυνση ως ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά θα μετακυλιστεί σαν τιμολόγηση της κιλοβατόρας. Μένει να το δούμε αυτό, ποια θα είναι η εφαρμογή του, γιατί υπάρχουν πολλά γκρίζα σημεία και πολλές αμφισβητήσεις γύρω από το πώς χειρίζεται το θέμα η κυβέρνηση. Αλλά μπροστά μας είναι, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας να περιμένουμε. Σίγουρα θα το δούμε σε ένα μήνα πώς θα υλοποιηθεί αυτή η υπόσχεση. Άμεσα και εκδικάζεται, να πούμε, Σωτήρη, αύριο και η αγωγή του ΙΝΚΑ για την ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτήν συμμετέχει και εδώ ο Σκιάνα, ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής. Αύριο αναμένουμε λοιπόν την εκδίκαση. Είχαμε πριν από 1,5 μήνα περίπου τα ασφαλιστικά μέτρα με τα οποία είχαμε μια προσωρινή απόφαση να μην κόβεται το ρεύμα σε όσους δεν πληρώνουν την ρήτρα αναπροσαρμογής. Να πούμε ότι αύριο έχουμε την εκδίκαση της κύριας αγωγής, η οποία μέχρι σήμερα βρισκόταν κάπως στον αέρα. Γιατί οι ΔΕΗ και άλλοι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας είχαν καταθέσει ένα αίτημα στον Άριο Πάγο προκειμένου να οργανωθεί μια πιλωτική δίκη που θα εξέταζε όλα τα αιτήματα και θα είχε εφαρμογή αυτή η δίκη για όλα τα ζητήματα της ρήτρας αναπροσαρμογής. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό από τον Άριο Πάγο, οπότε πάμε στο φυσικό δικαστήριο, όπου αύριο θα έχουμε την εκδίκαση της απόφασης. Τι ζητεί το ΙΝΚΑ? Το ΙΝΚΑ ζητά
να κηρυχθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής ως παράνομη και καταχρηστική, να επιστραφούν όλα τα ποσά στο σύνολό τους που έχουν βεβαιωθεί στους λογαριασμούς των καταναλωτών και των επιχειρήσεων φυσικά, και να μην υπάρξει περαιτέρω διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος με βάση το ζήτημα των λογαριασμών, των υπέρογκων λογαριασμών. Αυτά θα δούμε πώς θα τα κρίνει η δικαιοσύνη. Αύριο δεν περιμένουμε να βγει κάποια απόφαση. Αυτές οι υποθέσεις χρειάζονται κάποιες εβδομάδες για να εξεταστούν. Η κάθε πλευρά ελπίζει ότι θα καταφέρει να πείσει τους δικαστές με τα επιχειρήματα που θα καταθέσει. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σωτήρη, ενδιαφέρον τώρα υπάρχει τις τελευταίες ώρες και για την υπόθεση θανάτου της Ευγενίας Κούτρα, της πιτωνικοκυράς του ζεύγου Δασκαλάκη. Κατατέθηκε έτοιμα από τους συνηγόρους των συγγενών της να οριστεί ιατροδικαστής, ώστε με την δική του ιατροδικαστική μελέτη να αποδείξει αν υπήρχαν ή όχι παθολογικά αίτια που να οδήγησαν στον θάνατό της. Παράλληλα, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για το πυρεξούσιο και ο Μάνος Δασκαλάκης. Αν και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην προσεχή Παρασκευή και στο υπόμνημα που αναμένεται να καταθέσει για να δώσει εξηγήσεις για τους θανάτους και των άλλων δύο παιδιών, της Μαλένας και της Ήρυδας, ή προφυλακισμένη για το θάνατο της Τζορτζίνας Ρούλα Πισπυρίγκου, αν δεν πάρει φυσικά ολιγοήμερη προθεσμία για να προετοιμαστεί, ωστόσο ενδιαφέρον υπάρχει τις τελευταίες ώρες και για την υπόθεση θανάτου της πτωνικοκυράς του ζεύγους, Ευγενίας Κούτρα, καθώς κατατέθηκε έτοιμα από τους συνηγόρους των συγγενών της να οριστεί ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, ώστε με τη δική του ιατροδικαστική μελέτη να αποδείξει αν υπήρχαν ή δεν υπήρχαν παθολογικά αίτια που να οδήγησαν στον πρόωρο θάνατό της. Ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο συνάδελφος, έχει ζητήσει να τοποθετήσει σαν τεχνικό σύμβουλος των συγγενών και να πει την άποψή του, αφού θα διαβάσει όλο το υλικό και δει όλα τα πιστοποιητικά, τα ιατρικά, σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της Αίμης Ευγενίας Κούτρα. Παράλληλα, μέχρι αύριο οι δύο δικηγόροι κλήθηκαν να καταθέσουν στον ανακριτή επιπλέον στοιχεία για τη πτωνικοκυρά, ενώ θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για το πυρεξούσιο και ο Μάνος Δασκαλάκης μετά την κλήση που δέχτηκε για το ίδιο θέμα και οι συμβολιογράφους που συνέταξε το σχετικό πυρεξούσιο. Η έρευνα που γίνεται από την ασφάλεια πατρών θα ολοκληρωθεί προσεχώς. Από ό,τι πληροφορήθηκα και εγώ, ήδη έχει κληθεί και η συμβολογράφος η οποία είχε συντάξει το πλειοεξούσιο για την Αίμη Ευγενία Κούτρα, να δώσει και αυτή την κατάθεσή της, να εξηγήσει τότε ακριβώς το 17 τι έγινε. Και βέβαια τελευταία θα εξεταστεί και ο κ. Δασκαλάκης, θα κληθεί και αυτός για να δώσει τις εξηγήσεις σχετικά με την όλη διαχείριση που έκανε και για τις συνθήκες τις τελευταίες μέρες, τι γινόταν, πώς πήγε στο νοσοκομείο, τι έγινε και πώς τελικά κατέληξε. Αναφορικά με το σπίτι που διέμενε η οικογένεια Πισπυρίγκου Δασκαλάκη, οι συνήγοροι περιμένουν την αποσπράγησή του ώστε να δουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τριόροφο και να κινηθούν οι διαδικασίες των συγγενών στη συνέχεια για την πώλησή του. Περιμένουν την αποσπράγηση. Ήδη αύριο θα είναι τελευταία μέρα που θα δώσουμε κάποια στοιχεία ακόμα που ζήτησε στο δικαστήριο, κάποια πιστοποιητικά. Τα έχουμε συγκεντρώσει, θα τα δώσουμε και από και πέρα θέμα λίγων ημερών να βγει απόφαση για να μπορέσουμε πλέον να μπούμε στο κτίριο. Οι οδηγοί συνεχίζουν να ασφικτιούν με φόντο τις τιμές των καυσίμων. Την ίδια στιγμή, όπως εκτιμούν οι πρατηριούχοι, με το νέο επίδομα καυσίμων, οι τιμές θα παραμείνουν στα ύψη με αποκορύφωμα τον Αύγουστο που αναμένεται η τιμή της βενζίνης να ξεπεράσει ακόμη και τα 2 ευρώ και 60 λεπτά. Εάν η κυβέρνηση μείωνε οριζόντια την τιμή της βενζίνης κατά 10 με 15 λεπτά το λίτρο, αυτό θα περνούσε στον καταναλωτή από την πρώτη στιγμή, αλλά και στο σύνολο της αγοράς. Η εικόνα θα άλλαζε ριζικά. Αλλά δυστυχώς, χωρίς αυτή την απόφαση, τίποτε δεν μπορεί να αντιστρέψει τη χαόδη εικόνα που έχει δημιουργηθεί και σε επίπεδο Πάτρας. Πάνω από 2,30 η βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Αχαΐας. Η κίνηση είναι αυξημένη γιατί έχουν ξεκινήσει διακοπές. Δεν θα είναι όμως ίδια η κατάσταση από τις αρχές Σεπτεμβρίου όπως εκτιμούν οι πρατηριούχοι. Οι καταναλωτές φυσικά διαμαρτύρονται όπως και οι πρατηριούχοι, αλλά τα χέρια τους είναι δεμένα τουλάχιστον την παρούσα χρονική περίοδο. Δυστυχώς τα καύσιμα έχουν παραμείνει σταθερά για αρκετό χρονικό διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία εβδομάδα έχουμε μια μικρή πτώση και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Αλλά δυστυχώς οι τιμές αυτές έχουν φέρει τον κόσμο στα άκρα. Αυτό είναι προσωρινό όσον αφορά στην κίνηση, γιατί οι Έλληνες παρά τις αυξήσεις είναι αποφασισμένοι να πάνε διακοπές ή περισσότεροι οδικώς, γιατί είναι πιο τσουχτερό το κόστος των ακτοπλοϊκών τους μετακινήσεων. Αυτή τη στιγμή η κίνηση δεν έχει μειωθεί. Αντιθέτως είναι και σε αυξημένα επίπεδα για την εποχή. Ωστόσο θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ παροδικό και θα υπάρξει σίγουρα δραματική μείωση στους επόμενους μήνες. Οι πρατηριούχοι διαφωνούν πλήρως με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις ότι με το νέο επίδομα καυσίμων η τιμή στο λίτρο θα πέσει στα 2 ευρώ, τονίζοντας ότι είναι ανέφικτο κάτι τέτοιο, σημειώνοντας πως και οι κυβερνώντες το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά. Θα συμφωνήσω μαζί τους. Δεν νομίζω ότι το συγκεκριμένο επίδομα
θα μειώσει την τιμή του καυσίμου, αλλά σίγουρα θα δώσει μια ανάσα στους καταναλωτές. Πάντως, οι αυξήσεις θα συνεχιστούν με αμύωτο ρυθμό, με τους πρατηριούχους να εκτιμούν ότι τον Αύγουστο, που έχει τα σκύπτρα των διακοπών, η βενζίνη θα αγγίξει ακόμα και τα 2,60 λεπτά το λίτρο. Πάλι μια προσωπική εκτίμηση είναι ότι η τιμή στη βενζίνη εκτός νησιών θα είναι καρφωμένη γύρω στο 2,60 και στο πετρέλαιο κοντά στο 2,20. Συζήτηση εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης του Μπέστα αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι. Είναι μαζί μας ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Κύριε Σκανδάμη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Έχετε κάνει μια δήλωση μαζί με τον κύριο Καμίνη σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα και με αφορμή τα περιστατικά που είχαμε στην πρωτεύουσα και μάλιστα αναφέρεται ότι το έλλειμμα ασφάλειας λαμβάνει πλέον εφιαλτικές διαστάσεις και κάποιες γειτονιές της Αθήνας. Εγώ βέβαια θα έλεγα ότι το αίσθημα ανασφάλειας επικρατεί και στην περιφέρεια. Ναι, είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Παρότι οι δείκτες εγκληματικότητας τα τελευταία χρόνια πέφτουν στη χώρα μας, εδώ και 7-8 χρόνια έχουμε μια καθοδική πτώση, αυτό δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα δεν αυξάνονται οι δείκτες της βίαιης εγκληματικότητας. Άρα το βίαιο έγκλημα εμφανίζεται όλο και πιο συχνά και ταυτόχρονα υπάρχουν εκδηλώσεις του οργανωμένου εγκλήματος, του φαινομένου αυτού, το οποίο μάλιστα υπονομεύει τη δημοκρατία, υπονομεύει την ασφάλεια των πολιτών, άρα και τον τρόπο να κινούνται ελεύθερα και να αναπτύσσονται μέσα στη ζωή. Όλο αυτό το φαινόμενο λοιπόν εμφανίζεται με τρόπους οι οποίοι εισβάλλουν στην καθημερινότητα των πολιτών. Έχουμε επανειλημμένες το τελευταίο διάστημα δολοφονίες εν είδη ξεκαθαρίσματος λογαριασμών στην Αθήνα και αλλού. Έχουμε ταυτόχρονα τα επεισόδια τα οποία έλαβαν αυτή την τραγική εξέλιξη με δολοφονίες στο κέντρο των Αθηνών και στα Πατήσια, στα κάτω Πατήσια και στους Αγίους Αναργύρους. Και ταυτόχρονα, για μένα αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, έχουμε μια αδυναμία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να εμπεδώσει ένα αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες σε σχέση με το βαρύ έγκλημα. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Προσέξτε. Ναι, ναι, παρακαλώ. Τι θα έπρεπε λοιπόν να γίνει και μιλάτε και για μια λίστα που είχε κατατεθεί στον Άριο Πάγο από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κοιτάξτε, ο κύριος Χρυσοχοίδης, μια χαρά το βάζετε. Ο κύριος Χρυσοχοίδης πέρυσι, το Μάιο, πήγε στον Άριο Πάγο με έναν φάκελο υπομάλης και κατέθεσε μεταξύ άλλων και μία λίστα με 500 ονόματα ποινικών, τους έλεγε, δηλαδή εγκληματιών του βαρέως οργανωμένου εγκλήματος, όπου ζήτησε να προχωρήσουν ανακριτικές διαδικασίες. Άρα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκείνη τη στιγμή, το Μάιο του 2021, γνώριζε απολύτως ποιοι είναι αυτοί οι 500. Λοιπόν, αναφύγονται κάποια ερωτήματα τα οποία πρέπει να τα απαντήσει και στην Εθνική Αντιπροσωπεία στη Βουλή, οπωσδήποτε ο κ. Στοδρικάκος τώρα πια, και οπωσδήποτε να δώσει μια απάντηση στο ελληνικό λαό. Τα πρόσωπα αυτά που έχουν πέσει θύματα του ξεκαθαρίσματος των λογαριασμών όλο αυτό το διάστημα ήσαν στην λίστα Χρυσοχοίδη? Και αν ήσαν, τι ενέργειες έγιναν αφενός για να διωχθούν για εγκλήματα που έχουν κάνει, αφετέρου λοιπόν, για να προστατευτεί. Αφετέρου για να προστατευτεί η ζωή τους. Δηλαδή, αυτονόητα πράγματα. Ταυτόχρονα, ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της λίστας? Δηλαδή, ένα χρόνο η αστυνομία έχει 500 ονόματα στα χέρια της. Πόσα από αυτά τα ονόματα έχουν συλληφθεί, έχουν κρατηθεί ή έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη? Θα θέλαμε να το ξέραμε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση από αυτό, καλέσαμε τον κύριο Καμίνη και εγώ σήμερα με ξεχωριστό άρθρο μου σε αθηναϊκό ηλεκτρονικό περιοδικό να μας καταθέσει ο κύριος Θεοδωρικάκος όλα αυτά τα στοιχεία ώστε να έχει γνώση η ελληνική κοινωνία. Γιατί θεωρώ ότι στην πραγματικότητα και ο κύριος Χρυσοχοίδης και ο κύριος Θεοδωρικάκος έχουν εργαλειοποιήσει την αστυνομία παρουσιάζοντας δήθεν ως μεγάλα έργα την καταδίωξη ζητημάτων που αφορούν τα πανεπιστήμια ή τις διαδηλώσεις ή τις ταράτσες, θα θυμάστε παλιότερα, των ιδιοκτητών, και έχουν εγκαταλείψει στην ανασφάλεια μεγάλες περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και την Πάτρα. Ξέρετε, και στην Πάτρα έχουμε επανειλημμένες εμφανίσεις του εγκληματικού αυτού φαινομένου και δεν παράγεται κανένα αίσθημα ασφάλειας. Έχει αποτύχει πλήρως η κυβέρνηση και αυτό που θα πρέπει να κάνει, κυρία Καρούνια, αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα, είναι να παρουσιάσει ένα συνεκτικό σχέδιο και μετρήσιμο και αποτελεσματικό, ειδικά για το οργανωμένο έγκλημα. Πώς είναι η κατάσταση, εδώ επειδή παρακολουθείτε και από κοντά, πώς είναι η κατάσταση στην Αχαΐα, κύριε Σκανδάμη? Κοιτάξτε, η Αθήνα εξάγει οργανωμένο έγκλημα, δηλαδή κυρίως περιπτώσεις εκβιάσεων καταστημάτων, επιχειρηματιών και ούτω καθεξής,
δεν είναι αποκλειστικά ένα πατρινό φαινόμενο εγκληματικότητας, κυρίως αφορά μια εισαγόμενη από άλλες περιοχές της χώρας εγκληματικότητα, την οποία οφείλει ο κύριος Θοδωρικάκος να ρυθμίσει, δεδομένου ότι έχουν και στοιχεία, 500 ονόματα. Δεν μπορούν να το ρυθμίσουν. Και σε σχέση με το αίσθημα ασφάλειας ή ανασφάλειας στην περιοχή, παραμένει ζητούμενο η επάνδρωση των υπηρεσιών, των αστυνομικών υπηρεσιών. Ναι, ναι, μια χαρά το βάζετε. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό αφορά και άλλα ζητήματα, δηλαδή η επάνδρωση. Υπάρχει η χαμηλή εγκληματικότητα, υπάρχει η μεσαία εγκληματικότητα, δεν είναι μόνο το βαρύ οργανωμένο έγκλημα. Επομένως, το να έχουμε ολόκληρες περιοχές της χώρας και θα έλεγα στην Αχαΐα, ολόκληρες περιοχές δήμων ή ολόκληρους δήμους, όλη τη δημοτική ενότητα, έτσι, ή ολόκληρη την έκταση του Δήμου με ένα περιπολικό το βράδυ, για παράδειγμα, καταλαβαίνετε ότι αν εμπλακεί αυτό το περιπολικό σε ένα μόνο περιστατικό, αδυνατεί να προσέλθει σε οποιοδήποτε άλλο. Ταυτόχρονα, νυχτερινές ώρες υπάρχει μια υποστελέχωση και σε άλλες ειδικές υπηρεσίες. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει μια αποδέσμευση των αστυνομικών και έγινε μια προσπάθεια, για να είμαστε ειλικρινεί. Σταμάτησε, ας πούμε, για παράδειγμα, τα γνήσια υπογραφών στα αστυνομικά τμήματα. Να γίνει συνολικά μια αποκάθαρση των αστυνομικών υπηρεσιών από διάφορα πάρεργα και να βγουν οι αστυνομικοί στον δρόμο. Με αφορμή το εγκληματικό φαινόμενο πέρσι, ειδικά για μια περίπτωση οργανωμένου εγκλήματος στην Αθήνα, είχαμε ζητήσει να μάθουμε και κάνουμε και μια παρατήρηση, στην οποία ποτέ δεν απάντησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ως Πασόκ την είχαμε κάνει, όπου είπαμε ότι το 1/3 των αστυνομικών, των ενεργών αστυνομικών, βρίσκεται στον δρόμο. Τα άλλα 2/3 είναι σε αλλότερα καθήκοντα. Καταλαβαίνετε, ποτέ δεν απάντησαν σε αυτό, αλλά το αποδέχονται, αλλιώς θα είχαν απαντήσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο αίσθημα ασφάλειας δεν παράγεται. Απλά διαιωνίζεται μια κατάσταση ανασφάλειας σε πολλές περιοχές και της Πάτρας και άλλο. Να πάμε με την ευκαιρία που είστε εδώ, κύριε Σκανδάμη. Ζούμε σίγουρα σε περίοδο με άρωμα εκλογών. Το βλέμμα στραμμένο λοιπόν στις εκλογές. Ναι. Αυτό βλέπετε και εσείς, βλέπετε εκλογές? Ελπίζουμε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα θα ήθελα οι εκλογές να γίνουν γρήγορα. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι προφανές ότι έχει αποτύχει σε όλα τα επίπεδα. Και πριν φτάσω στο οικονομικό, στο ενεργειακό, το οποίο το βιώνουμε όλοι στο πετσί μας, δηλαδή έχει καταστεί ένα είδος πολυτελείας η ανθρώπινη μετακίνηση, που είναι ένα βασικό, έτσι, ατομικό και συλλογικό αγαθό, θα έλεγα ότι έχουμε μια αποτυχία της κυβέρνησης, ουσιαστικά ένα έγκλημα της δημοκρατίας, στον τρόπο που λειτουργούν οι θεσμοί. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν τα περιμένουμε όμως από τις εκλογές. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα, εκτιμάτε? Θα σας το πω, κύριε Σκανδάμη. Απλά να κλείσω αυτή τη σκέψη και να πω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα σε διεθνείς κατατάξεις στα θέματα ανεξαρτησίας του τύπου είναι στην 108η θέση στον κόσμο, σε έρευνα των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα. Καταλαβαίνετε ότι τα κεντρικά κανάλια, τα κεντρικά μέσα είναι σε ένα ιδιότυπο ταγκό με την κυβέρνηση, όπου αποκλείουν την αντιπολίτευση και είναι προς τιμήν του περιφερειακού τύπου και του δικού σας καναλιού και του δημοσιογράφου σας, που δίνεται χώρο σε όλο το πολιτικό φάσμα. Δεν γίνεται αυτό συνολικά και αυτό είναι το παράδοξο. Και ταυτόχρονα θα έλεγα και στα θέματα δικαιοσύνης, το άλλο κομμάτι, ο άλλος πυλώνας της δημοκρατίας, της εξουσίας. Η Ελλάδα πέρσι βρισκόταν στην 83η θέση στον κόσμο στα θέματα ανεξαρτησίας δικαιοσύνης και σε έρευνα και αποτύπωση, όχι ενός μιας ΜΚΟ, ας πούμε, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η συνολική εικόνα της χώρας στο διεθνές στερέωμα είναι απογοητευτική. Και μάλιστα σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης στο Ευρωκοινοβούλιο δέχθηκε ισχυρή επίθεση για τα θέματα αυτά. Της έλλειψης βαθιάς δημοκρατικής λειτουργίας στην Ελλάδα, της απουσίας κανόνων. Λοιπόν, με όλα αυτά τα πράγματα έχουμε να αντιπαλέψουμε, ταυτόχρονα με το οικονομικό και ενεργειακό χάος, το οποίο έχει συμβάλει τα μέγιστα να δημιουργηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και θεωρώ ότι με τις εκλογές αυτές, για να γυρίσουμε στο ερώτημά σας, θα δοθούν οι αναγκαίες απαντήσεις, θα δοθεί η δύναμη στο Πασόκ, να είναι ένας κυρίαρχος πόλος για να επιβάλλει όρους μιας σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης, όπως ακριβώς λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, και φυσικά για να μπει η Νέα Δημοκρατία και κάθε λαϊκιστής στο περιθώριο. Ποιος είναι ο εκλογικός στόχος για το ΠΑΣΟΚ, κύριε Σκανδάμη? Εγώ νομίζω οι φιλοδοξίες του ΠΑΣΟΚ και του Δημοκρατικού Κόσμου δεν έχουν κανένα ταβάνι. Βλέπουμε συμμετρήσεις από την πόλη του 12-13-14% που με αναγωγή μπορεί να μας κάνουν 15-16%. Εγώ καταλαβαίνω όλο και περισσότερο και όσοι κινούμαστε στον χώρο μας, μέσα στην κοινωνία και αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες, ότι υπάρχει μια τεράστια διάθεση συμβολής των πολιτών στο έργο του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή επιστροφής και ανάδειξης των πολιτικών του. Θα έχει το ρόλο του ρυθμιστή το ΠΑΣΟΚ?
Κοιτάξτε, εγώ δεν θα έλεγα ότι διεκδικούμε μονίμως ένα ρόλο ρυθμιστή. Εμείς διεκδικούμε έναν απόλυτο ρόλο όπου ξανά η δημοκρατική παράταξη μέσα από το ΠΑΣΟΚ θα είναι κυρίαρχη στα πράγματα. Κυρία Καρούνια, θα σας λέω το εξής. Έχουμε περάσει 10-12 χρόνια κρίσης. Και 10-12 χρόνια στα οποία η Ελλάδα δεν μπορεί να αναταχθεί. Παραπέει ανάμεσα σε κυβερνήσεις λαϊκισμού όπως υπήρχαν με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΑΝΕΛ και σε κυβερνήσεις δεξιού ή πιο ακραίου χαρακτήρα όπως είναι η μονοκομματική σημερινή. Βλέπετε καμία αντιστροφή της εξέλιξης των πραγμάτων ή βλέπετε συνεχώς μια νέα κοινωνική καθοδικότητα? Γιατί αυτό συμβαίνει. Άρα, τι απουσιάζει κυριαρχικά αυτά τα πράγματα, από αυτά τα πράγματα, από την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια? Προφανώς το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, μια δημοκρατική δύναμη που είχε τη δύναμη να έχει την δημοκρατική, προσέξτε, μεσότητα, τον ορθό λόγο και να ισορροπεί ανάμεσα στις ανάγκες της χώρας και στα βαθιά κοινωνικά δικαιώματα τα οποία τα υπεράσπιζε. Αυτό απουσιάζει εντελώς. Και για να αναταχθεί αυτό και να ξαναγυρίσει η ελπίδα στον κόσμο, νομίζω ότι περνάει οπωσδήποτε και μέσα από την ανάταξη του ΠΑΣΟΚ. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Η δική σας υποψηφιότητα έχει κλειδώσει, κύριε Σκανδάμη? Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι είμαι υποψήφιος, όπως και την προηγούμενη φορά. Και την προηγούμενη φορά θα θυμάστε ότι ήμουν ο πρώτος στην Αχαΐα, γιατί υπήρχε ένας διαγωνισμός άλλων που ήθελαν να εκδιώξουν άλλους. Υπήρχε μια λογική έτσι μίζερη στον χώρο. Ήμουν ο πρώτος από το Δεκέμβριο του 2018 που βγήκα και είπα ότι και με Γιώργο Παπανδρέου θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στην Αχαΐα και φυσικά θα είμαι και πάλι παρόν στις εκλογές αυτές. Και όλοι μαζί, με βέβαιος και με τους άλλους υποψηφίους, θα πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και φιλοδοξία μας μια δεύτερη έδρα. Καλή συνέχεια σας εύχομαι, κύριε Σκανδάμη, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Αλλαγή θέματος και κλίματος. Η εκτείναξη της ακρίβειας αναγκάζει χιλιάδες οικογένειες να λάβουν υπόψη τους για τις διακοπές τους όχι μόνο τα έξοδα διαμονής και διατροφής, αλλά και τα έξοδα μετακίνησης. Για μεγάλο αριθμό οικογενειών, οι διακοπές, έστω και περιορισμένες, είναι ένα άπιαστο όνειρο, Σωτήρη. Σημερινή έρευνα ΕΦΗ αναδεικνύει αυτό το ζήτημα. Και γιατί το 50% των Ελλήνων, τουλάχιστον όπως προκύπτει μέσα από το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας, δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Να απολαύσουν δηλαδή αυτό το αγαθό, το οποίο υπό άλλες συνθήκες και σε άλλες ίσως εποχές να ήταν κάτι το συνηθισμένο στη ζωή μας. Ένα ποσοστό, 23%, δηλώνει ότι θα ξοδέψει πολύ λιγότερα χρήματα φέτος, λόγω βέβαια του αυξημένου κόστους, και μόλις ένα 17% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι δεν θα αλλάξει κάτι σε σχέση με την πρακτική που ακολουθούσε κάθε χρόνο ως προς τις διακοπές του. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, με βάση το κόστος και την εκτείναξη των τιμών που πλέον δεν συμπαρασύρουν μόνο το κόστος διαμονής και διατροφής ενός μιας οικογένειας. Αλλά πλέον φέτος οι πολίτες θα πρέπει να υπολογίσουν το πάρα πολύ μεγάλο κόστος στα καύσιμα για όσους επιλέξουν να κάνουν έναν τουρισμό στην υπηρετική Ελλάδα. Αλλά σε διαφορετική περίπτωση, όσοι επιλέξουν να πάνε σε κάποιο νησί του Αιγαίου ή του Ιωνίου, θα πρέπει να υπολογίσουν τα πολύ αυξημένα κόστη στα ναύλα. Να σου αναφέρω, ΕΦΗ, ότι με βάση τουριστικούς πράκτορες από την Πάτρα μας είπαν ότι το κόστος στα ναύλα των πλοίων φέτος είναι αυξημένο από 30 έως 50% σε σχέση με το περασμένο καλοκαίρι και σε σύγκριση με τιμές του 2019 το κόστος διαμονής έχει εκτιναχθεί σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και στο ποσοστό 100%. Αντιλαμβάνεσαι ότι με τέτοιες αυξήσεις οι διακοπές για πάρα πολλούς μετατρέπονται σε πολυτέλεια. Να πούμε μερικές τιμές για νησιά, θα λέγαμε όχι κάτι εξεζητημένο, για νησιά τα οποία θεωρούνται εντός εισαγωγικών ευρείας αποδοχής και επιλογής από πολλές οικογένειες. Από τις λαϊκές, θα λέγαμε, τάξεις. Mm-hmm. Η Νάξος, για παράδειγμα, διαμονή 4 διανυκτερεύσεις μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1.000 ευρώ. Για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια θα πρέπει να υπολογιστούν σύν 644 ευρώ. Μιλάμε πάντα με την επιστροφή για μια τετραμελή οικογένεια και φτάνουμε σε ένα σύνολο διακοπών πάνω από 1.500 ευρώ. Για την Πάρο, διαμονή για 4 διανυκτερεύσεις φτάνει μέχρι 1.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια 632 ευρώ. Και ένα σύνολο στα 1.680 ευρώ. Στη Μήλο, πάλι 4 διανυκτερεύσεις, το κόστος διαμονής φτάνει τα 1.100 ευρώ και το κόστος μεταφοράς, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με όχημα 331 ευρώ. Τα ποσά αυτά δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα, τουλάχιστον τα μεταφορικά, τα ναύλα, γιατί όπως βλέπεις οι τιμές και μόνο
θα λέγαμε ότι για ένα μέσο μισθωτό θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν το μισό ή ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και ένα ολόκληρο μισθό. Έτσι. Είναι πάρα πολύ ακριβές τιμές. Να σου αναφέρω επίσης ότι σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή οι αυξήσεις στη διαμονή φέτος κυμαίνονται σε ποσοστό 22%, αλλά όπως σου είπα, αυτή είναι μία μέση τιμή, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, οι ίδιοι ξενοδόχοι αναφέρουν ότι σε κάποιες κατηγορίες ξενοδοχείων και σε κάποιες περιοχές που είναι υψηλής, θα λέγαμε που έχουν πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα, βλέπε Μύκονο, Σαντορίνη, εκεί οι τιμές εκτινάσσονται σε δυστερότητα ύψη και πραγματικά αυτά τα νησιά γίνονται απλησίαστα για πάρα πολλούς, για τους περισσότερους Έλληνες. Είναι για πολύ λίγους. Τώρα, όσον αφορά το Ιόνιο, να πούμε ότι που είναι και πιο κοντινή περιοχή σε εμάς και επιλέγεται από πάρα πολλούς πατρινούς, θα λέγαμε ότι οι τιμές κινούνται σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Υπάρχουν βέβαια και εκεί αυξήσεις, αλλά είναι πιο συγκρατημένες σε σχέση με άλλες περιοχές. Και εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να βρεθεί ένα κατάλημα κυμαίνεται γύρω στα 100 με 120 ευρώ, ένα καλό κατάλημα κυμαίνεται σε μια τέτοια τιμή. Και βέβαια εδώ έχουμε το καλό ότι είναι περιορισμένα τα έξοδα της μετακίνησης, ακόμα και τα ναύλα για το πλοίο είναι ακόμα και εκεί πιο φθηνά σε σχέση με άλλες μετακινήσεις στο Αιγαίο ή σε άλλες περιοχές. Όπως καταλαβαίνεις, γίνεται πιο προσιτή η περιοχή το Ιόνιο για πάρα πολλούς πατρινούς. Με αυτοπλοϊκά λοιπόν ή όχι, εμείς να ευχηθούμε σε όσους ετοιμάζονται καλές διακοπές. Να σε ευχαριστήσω, Σωτήρη. Θύελλα αντιδράσεων τώρα προκαλεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα το νομοσχέδιο που εισάγεται στη Βουλή για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μάλιστα, το σκέλος των αλλαγών στη διοίκηση των ιδρυμάτων συγκεντρώνει διακομματικά πυρά. Την Πέμπτη εισάγεται προς επεξεργασία και συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τα ΑΗ με τίτλο «Νέοι ορίζοντες στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΗ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Το νομοσχέδιο για τα ΑΗ της Νίκης Κεραμέως έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην ακαδημαϊκή κοινότητα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, ωστόσο το σκέλος των αλλαγών στη διοίκηση των ανώτατων ιδρυμάτων συγκεντρώνει και διακομματικά πυρά. Το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή βάλει κατά της δωρεάν και δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επιμέρους διατάξεις οι οποίες προσβάλλουν βάναυσα τη δημοκρατία στα πανεπιστήμια. Το νομοσχέδιο επιχειρεί να συγκεντρώσει σε νέο πλαίσιο την προηγούμενη νομοθεσία, ενσωματώνοντας και νέες ρυθμίσεις με στόχο τη θωράκινση και ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας των πανεπιστημίων σε όλα τα επίπεδα, από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τα προσφέρει μέχρι τη διοίκηση και τη λειτουργία του. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, στην παρέμβασή του για το νομοσχέδιο νόμου, ζήτησε την απόσυρσή του, χαρακτηρίζοντας τη χρονική στιγμή της κατάθεσής του από την κυβέρνηση ύποπτη, συνδέοντάς τη με τις εθνικές εκλογές μέσα στο Σεπτέμβριο. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο. Το οποίο αποβλέπει στην περιστολή των συλλογικών συλλογικής δραστηριότητας τέλος πάντων στο πανεπιστήμιο, τον αποκλεισμό των οικονομικά ασενέστερων φοιτητών, αλλά και την εκβάθρον αναδιάθρωση του της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι φοιτητές επίσης αντιδρούν δυναμικά γιατί όπως καταγγέλουν με τον λόγο νομοσχέδιο δέχονται ακόμα ένα σημαντικό πλήγμα και δεν σκοπεύουν να το επιτρέψουν. Προφανώς ο φοιτητής κάνει το λόγο που μπορεί να είχε πριν την ψήφιση του, πριν την ανάληψη των καθηκόντων, ανάληψη διακυβέρνησης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Καθώς ας μην ξεχνάμε ότι με τον νόμο Γαβρόγλου και τη συνδίκηση που προέβλεπε παρήχεται δυνατότητα στους φοιτητές να εκφράζονται πάνω σε θέματα οργάνωσης και ποιότητας σπουδών τα οποία τους αφορούσαν, καταργείται το αυτοδιοίκητο. Η καθαρή πόλη είναι υπόθεση όλων μας.
Δήμος Πατρέων. Υπηρεσία καθαριότητας. Παιδική κατασκήνωση Summer Fun. Ένας τόπος Ξηγνιασιάς όπου τα παιδιά παίζουν, τραγουδούν, χορεύουν, αθλούνται και μαθαίνουν. Σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις. Με ασφαλή κτίρια για τη διαμονή, τη φιλοξενία και την ψυχαγωγία των παιδιών. Συνεργασία με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Κάντε την κράτησή σας τώρα. Summer Fun. Το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι σας περιμένει. Και να συνεχίσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και να έρθουμε στο θέμα της πανδημίας, του κορονοϊού και της έκρηξης των κρουσμάτων που είχαμε σήμερα. 25.566 κρούσματα σε όλη τη χώρα, 797 όπως είπαμε στην Αχαΐα. Είναι μαζί μας ο κύριος Χαράλαμπος Μπονάνος, αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας. Κύριε Μπονάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα αρκετούς μήνες πριν με αυτά τα κρούσματα, με αυτούς τους αριθμούς, κύριε Μπονάνο. Και οι προβλέψεις λένε ότι θα έχουμε ακόμη περισσότερα στα μέσα Ιουλίου. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχουμε μια αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων. Αυτό δεν γίνεται μόνο στη χώρα μας, τη βλέπουμε να έχει καταγραφεί σε όλη την Ευρώπη. Πριν με καλέσετε στην εκπομπή σας, στις ειδήσεις, έδειξα μια ματιά στο χάρτη της Ευρώπης. Mm-hmm. Και είδα, η Ιταλία κοντεύει το 1 εκατομμύριο κρούσματα, η Γερμανία 1.200, η Ισπανία κοντά στα 800.000, Γαλλία, όπως σας είπα, πάλι και Γαλλία είναι, έχει μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Συνεπώς βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η αύξηση, η οποία οφείλεται φυσικά στη μετάλλαξη της όμικρον σε όμικρον 4, όμικρον 5, όπως έχει καταγραφεί, όπου αυτό το στέλεχος όμως σώζει, αν θέλετε να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, την παρτίδα, γιατί η νοσηρότητα παραμένει χαμηλή, όπως και η θνησιμότητα από αυτό το στέλεχος, είναι όμως λίαν μεταδοτικό. Το ένα, να δούμε το πλαίσιο της συζήτησης τώρα. Άρα λοιπόν, βάσει αυτών, κύριε Μπονάνο, δεν χρειάζεται να ληφθούν κάποια μέτρα. Τα μέτρα θα ληφθούν όταν δούμε, προφανώς, όπως πάντα γίνεται, ότι οι σκληροί δείκτες, δηλαδή της μόλυνσης, έχουμε σημαντική αύξηση. Δηλαδή όταν έχουμε μεγάλο αριθμό θανάτων ή όταν έχουμε αύξηση στα κρεβάτια της ΜΕΤ. Άρα, όπως και πληροφορήθηκα και για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο πριν εδώ στην εκπομπή σας, όπως βλέπω δεν υπάρχει αύξηση σημαντική στις νοσηλίες. Αν δείτε και τους αριθμούς που κοίταξα πριν, ο αριθμός που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 98 και η ηλικία τους είναι άνω των 71 ετών και μάλιστα το 91% από αυτούς έχουν υποκείμενο νόσημα. Το 91 είναι μεγάλο το ποσοστό από ό,τι καταλαβαίνετε. Και με όλα αυτά τα δεδομένα και με το ότι δεν έχουμε αύξηση των εισαγωγών και δεν έχουμε δραματική επιδείνωση στους σκληρούς δείκτες της πανδημίας, δεν νομίζω ότι θα ληφθούν, ότι έχει καμία χρησιμότητα να ληφθούν τώρα μέτρα. Εκείνο που και γι' αυτό το λόγο ας βλέπουμε και το ποτήρι μισογεμάτο, ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί 2 χρόνια τώρα από μια πανδημία η οποία έχει βασανίσει όλους μας. Καταλαβαίνετε ότι αναζητάει περιόδους ελευθερίας, αναζητάει τη ζωή του όπως την είχε συνηθίσει. Συνεπώς να περιμένουμε ότι θα υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων, όμως δεν έχουμε νόσηση η οποία να μας οδηγεί στο νοσοκομείο και με κίνδυνο μάλιστα και τη ζωή μας. Δεν υπάρχει δηλαδή μια επικινδυνότητα τέτοια της μετάλλαξης ώστε να πούμε ότι αυξάνονται τα κρεβάτια στις ΜΕΘ ή αυξάνονται δραματικά οι νοσηλίες. Συνεπώς θα έλεγα ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό αυτή τη στιγμή. Η μετάλλαξη αυτή μας έχει σώσει, όπως είπα και στην αρχή, και δεν έχουμε κάτι το οποίο να μπορούμε να χτυπήσουμε, θα έλεγα, συναγερμό από πλευράς δημόσιας υγείας, ώστε να πούμε ότι εδώ πέρα τα πράγματα πηγαίνουν δραματικά, κάτι πρέπει να κάνουμε. Αυτό βέβαια που είπα, όλα αυτά που είπα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακυρώσουμε μέτρα ατομικής προστασίας, να είμαστε υποψιασμένοι σε συνωστισμό, σε κλειστούς χώρους,
ας φοράμε τη μάσκα μας, δεν χάθηκε ο κόσμος. Καταλαβαίνω ότι όλοι έχουμε κουραστεί δύο χρόνια τώρα με τη μάσκα και το να είναι αξεσουάρ πάντα συνοδευτικό της εξόδου μας στην κοινωνία. Όμως καλό είναι ακόμα σε πολύ κόσμο όταν είμαστε ή δεν ξέρω εγώ σε ξεκλειστό χώρο ας φοράμε τη μάσκα μας για να μας προφυλάξει από μια μόλυνση η οποία σας λέω τους υγιείς ανθρώπους δεν θα υπάρχει πρόβλημα, αυτή η μετάλλαξη όσο υπάρχει. Φυσικά για κάποιον που έχει υποκείμενα νοσήματα δεν το συζητάω, πρέπει να κάνει και τον booster του εμβολιασμού, αλλά πρέπει και να παίρνει μέτρα προφύλαξης τα οποία θα αποτρέψουν μια βαριά νόσηση. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κρατήσουμε και να δούμε το αισιόδοξο κομμάτι, κύριε Μπονάνο, είναι ότι δεν είναι δραματική η κατάσταση, έστω και αν οι αριθμοί είναι πολύ υψηλοί, με μέτρα αυτοπροστασίας, αν και στην πλειοψηφία τους οι πολίτες τα μέτρα τα έχουν ξεχάσει. Ναι, αυτό είναι σωστό που λέτε και τα έχουν ξεχάσει διότι σας είπα είναι η κόπωση που υπάρχει των δύο ετών. Έχουν ξεχάσει, εδώ έχουν ξεχάσει άλλα πράγματα, έχουν ξεχάσει την κοινωνικότητά τους που ίσως είναι σημαντικότερος παράγον στο να μπορέσει να επιβιώσει κάποιος και να μην έχει ψυχικά νοσήματα. Ας δούμε όλη τη μεγάλη εικόνα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν από τις μεταλλάξεις αυτές της πανδημίας, την Ω4 και Ω5. Πανδημία στην ουσία δεν υπάρχει, μην το ξεχνάμε αυτό. Ο ΠΟΗ έχει ήδη κηρύξει ότι δεν υπάρχει πανδημία. Συνήθως οι πανδημίες κρατάνε ιστορικά, αν το δούμε στα χρόνια, δύο χρόνια, δυόμιση, και αυτό σε παλιότερες εποχές που δεν υπήρχε και φαρμακευτική βοήθεια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό, μπορεί να υπάρχουν λοιμώξεις και στο περιβάλλον μας, αλλά δεν θα είναι τόσο σοβαρές ώστε να μας οδηγήσουν σε ένα συναγερμό με λήψη μέτρων, οριζόντιων μέτρων που θα περιορίσουν τις κοινωνικές μας δραστηριότητες. Να σε ευχαριστήσω πολύ κύριε Μπονάνο για τις πληροφορίες. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Έως και σήμερα, 3η 5 Ιουλίου, έχουμε περιθώριο να υποβάλουμε την αίτηση στην πλατφόρμα Power Pass. Ωστόσο, δεν αποκλείεται, όπως λένε οι πληροφορίες, το ενδεχόμενο να υπάρξει μια μικρή παράταση για μία έως δύο ημέρες. Η ενίσχυση αναμένεται να καταβληθεί μέσα στον Ιούλιο. Το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουλίου θα έχουν γίνει περισσότερες πληρωμές των δικαιούχων του Power Pass, καθώς σήμερα έλαβε τέλος και η προθεσμία που είχε δοθεί για τη διευκόλυνση όσων είχαν καθυστερήσει να καταθέσουν τα στοιχεία τους και να διεκδικήσουν επιστροφή χρημάτων. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να δοθεί επιπλέον παράταση, πιθανότατα μέχρι την Παρασκευή, έτσι ώστε να υποβάλουν αίτηση και εκείνοι για τους οποίους αποτελεί προϋπόθεση υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης. Πράγματι, σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Θεωρώ ότι ίσως υπάρξει μια ολιγοήμερη παράταση μέχρι την Παρασκευή, ενδεχομένως, και αυτό γιατί αν δεν οριστικοποιηθεί και δεν κλείσει η πλατφόρμα, δεν μπορούν να βγουν οι πληρωμές. Άρα δηλαδή είναι απαραίτητη προϋπόθεση να κλείσει, να τελειώσει, ούτως ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν τα επιδόματα όσα αναλογεί ο καθένας. Και εδώ θυμίζουμε ότι είναι από 18 ευρώ το μικρότερο έως 600 ευρώ το μάξιμο που μπορεί να πάρει κάποιος. Αυτό εξαρτάται από την ρήτρα προσαρμογής που έχει πληρώσει κάποιος και για τους λογαριασμούς, θυμίζω, που έχουν εκδοθεί από το Δεκέμβριο μέχρι και 31 Μαΐου. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνεται και το διάστημα Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου κατανάλωση, αν αυτό έχει εκδοθεί τον Ιούνιο. Βέβαια, αν και δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία, οι εκτιμήσεις των ειδικών είναι πως πολύ λίγοι θα είναι οι καταναλωτές που θα λάβουν ποσά επιστροφής για τους λογαριασμούς ρεύματος μεγαλύτερα από 300 ευρώ και ακόμα λιγότεροι όσοι θα πάρουν τα 600 ευρώ, το ανώτερο ποσό που έχει οριστεί, με την πλειοψηφία των καταναλωτών να μην αναμένει χρήματα περισσότερα από 150 έως 200 ευρώ. Εγώ προσωπικά δεν έχω, αλλά με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουν μπει στο τραπέζι, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να πάρει τα 600 ευρώ. Φαντάζομαι ότι οι λογαριασμοί, ο μέσος λογαριασμός δεν θα ξεπεράσει τα 150 με 200 ευρώ. Και το λέω αυτό διότι αφαιρούνται όλες οι εκπτώσεις που έχουν δοθεί σε αυτό το διάστημα, ακόμα και εκπτώσεις που συνήθως δίνουν οι υπάροχοι ενέργειας για να
τους επιλέξεις. Άρα λοιπόν τα ποσά αυτά τα οποία θα περιμένουμε θα είναι πολύ μικρότερα και δεν θα είναι πολύ μεγάλα. Με το βάρος της εκτείναξης των τιμών φυσικού αερίου που ακολουθούν ένα νέο ξέφρενο ράλι που αγγίζει τα 170 ευρώ η μεγαβατόρα, η κυβέρνηση αυξάνει τις επιδοτήσεις για το μήνα Ιούλιο τόσο για τους οικιακούς χρήστες όσο και για τους επαγγελματίες. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας, για τον τρέχοντα μήνα η κυβέρνηση θα επιδοτήσει οριζόντια όλους τους οικιακούς χρήστες με 200 ευρώ τη μεγαβατόρα, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς όριο στην κατανάλωση, απορροφώντας έως και το 80% της αύξησης. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι και αυτά τα ποσά, τα επιδόματα, όπως και το επίδομα για τα καύσιμα, έρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, από τα δημόσια έσοδα, που σημαίνει ότι γίνεται μια ανακατονομή, αν θέλετε, μεταξύ μας, διότι ο δημόσιος προϋπολογισμός είναι από τους φόρους μας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.